στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν τα μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκλογική διαδικασία, σε συνδυασμό με τη Γενική Συνέλευση του Σώματος, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Εύρου. Σήμερα έχουμε τις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας. Εκλέγουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελικτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών στην Αθήνα, της ΠΟΣΥΠΣ. Και παράλληλα, επειδή μιλάμε για μια μεγάλη περιφέρεια χιλιομετρικά, εκμεταλλευόμαστε την συνέβρεσή μας για Γενική Συνέλευση και μια μικρή ημερίδα με θέματα που αποσχολούν τον κλάδο μας και την πολύ ευαίσθητη ηλικία των μικρών παιδιών, από 0 έως 6 ετών. Υπάρχουν υποψηφιότητες για το διοικητικό, αρκετές? Ευτυχώς υπάρχουν επαρκή συμμετοχή υποψηφιότητων, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι οι συνάδελφοι ψήφισαν τον κόπο και τα χιλιόμετρα και ήρθανε. Από Δράμα, από Ρεστιάδα, έχουν φτάσει στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, αναλύθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν στον κλάδο, αλλά και έγινε ενημέρωση για το έργο της διοίκησης κατά τη διάρκεια της θητείας της. Η θεματολογία της ημερίδας είναι ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, εννοείται, του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϋπολογισμός ο καινούριος. Είναι το καινούριος νόμος για την υποχρεωτικότητα των προνηπίων, για τις ενέργειες που έχει κάνει η Ομοσπονδία μας πάνω σε αυτό και το μέλλον του κλάδου, για κάποιες ιστοσελίδες που μπορούν να αναδείξουν το χώρο μας, για επίσης καινούργιες ασφαλιστικές συνεργασίες που ετοιμάζουμε, πάλι που αφορούν τον κλάδο, και τι μπορούμε να κάνουμε παιδαγωγικά για να αναδείξουμε καλύτερα το χώρο μας και τις υπηρεσίες μας.